Και για το φετινό καλοκαίρι, οι συνταξιούχοι πλην αυτών του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών εξαιρώνται από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που προβλέπει δωρεάν διακοπές για τους δικαιούχους. Πάνω από 2 εκατομμύρια είναι οι συνταξιούχοι του πρώην ΙΚΑ που αποκλείονται και φέτος από τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Είναι απαράδεκτο οι συνταξιούχοι να μην χωράν. Και ειδικά τώρα μπροστά θα πούμε στις νέες εκλογές, που όλες οι κυβερνήσεις μιλάνε ακόμα και για τις αυξήσεις στους εργαζόμενους, θα πούμε στις συντάξεις. Εμείς το βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε αυτό και βέβαια το καλοκαίρι θα είμαστε για ακόμα μια φορά αποκλεισμένοι από το κοινωνικό τουρισμό. Και δεν είμαστε ένα μικρό μέρος, είμαστε εδώ 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων πρώην ΙΚΑ. Μόλις 26.000 συνταξιούχοι του πρώην ΟΕ που βγήκαν στη σύνταξη πριν το 2016 δικαιούνται να κάνουν δωρεάν ολιγοήμερες διακοπές. Κοινωνικό τουρισμό δικαιούνται οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ που έχουν βγει στη σύνταξη πριν από το 2016. Γιατί όσοι βγήκαν μετά δεν το δικαιούνται. Γιατί οι προηγούμενοι παρακρατούνταν από τη σύνταξη χρήματα για τον κοινωνικό θεραπευτικό τουρισμό, τα οποία έχουν μαζευτεί περίπου στα 36 με 40 εκατομμύρια. Και μας διαθέσανε πέρυσι ένα ποσό 3 εκατομμυρίων και φέτος θα μας ξαναδιαθέσουν άλλο ένα ποσό 3 εκατομμυρίων για 25.000 συνταξιούχους. Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τον φετινό χειμώνα με δεδομένες τις ανακοινώσεις του ΡΝΑΡΑ για διάθεση μόλις του 2,26% του ΑΕΠ για κοινωνική πολιτική. Μόλις ακούσει αυτό το αριθμό, εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι χρηματοδότηση των ταμείων έχουν σταματήσει, ειδικά στην Επικουρική Σύνταξη εδώ και πολλά χρόνια. Φτάνουμε σε ένα σημείο ότι από την 1η Οκτώβρη θα υπάρχει ξανά εφαρμογή τη ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα. Άρα το ρεύμα θα εξωτευτεί, η αύξηση σε τέτοιο βαθμό που απάλληλα θα μπορέσουμε και δεν ξέρουμε αυτός ο χειμώνας θα είναι πάλι βαρύς. Αυτό που τάζουν σήμερα, ότι θα πάρουμε αναδρομικά, ότι θα πάρουμε 13η σύνταξη κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο. Γι' αυτό και δεν δεσμεύονται όταν εμείς τους συναντήσαμε και λένε αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά του κράτους. Μόλις θα βγει η καινούρια κυβέρνηση, εμείς αρχινάμε και συζητάμε πώς να οργανώσουμε τους συνταξιούχους για να διεκδικήσουμε τη αξιοπρεπή ζωή που πρέπει να έχουμε.